Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι και καλώς ήρθατε και στο Καλλινό δωμάτιο σήμερα. Είπα έτσι να είμαστε λίγο πιο free, λίγο πιο free βασικά και να μιλήσουμε σήμερα για θέματα υγιεινής που όλοι και όλες πραγματικά, ακόμη και εγώ βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δυστυχώς παραμελούμε και δεν τα κάνουμε όπως πρέπει. Ξεκινάω με το νούμερο 1. Το πιο κύριο που το λέω πάντα στις πελάτησές μου είναι ότι όσο πιο συχνά πλένουμε το πρόσωπό μας με σαπούνι, τόσο πιο μεγάλες πιθανότητες έχουμε να βγάλουμε ακμή. Και τώρα εσύ θα μου πεις, μα αν δεν πλύνω το πρόσωπό μου με σαπούνι, νιώθω ότι έχω πολύ λιπαρό πρόσωπο και πολύ λιπαρό δέρμα. Ωραία, δοκίμασε το ίδιο με σκέτο νερό και θα δεις ότι έχω δίκιο. Και γιατί? Επιστημονικά, αν το σκεφτείς, όσο πιο πολύ πλένεις το δέρμα σου, το κάνεις αφυδατωμένο. Όσο εσύ το κάνεις αφυδατωμένο, αυτό το καημένο το ρημάδι το δέρμα θέλει να παράξει σμίγμα. Άρα, τι γίνεται? Παράγει περισσότερο σμίγμα για να επαναφέρει το pH του και να έχει ένα συγκεκριμένο pH πάνω στο δέρμα. Άρα, έχουμε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που δεν θέλουμε να έχουμε. 2. Ποτέ, μα ποτέ, δεν θα σκουπίζετε το πρόσωπό σας με πετσέτα. Γιατί? Είμαι πολύ απόλυτη, γιατί αν σκεφτείς πόσα βακτήρια και μικρόβια γεμίζει η πετσέτα μέσα στο μπάνιο και μόνο που υπάρχει στο χώρο, θα καταλάβεις ότι σκέψου μια επιφάνεια με υγρασία. Αυτή η επιφάνεια, δυστυχώς ή ευτυχώς, όσο καλά και να την πλύνεις, ποτέ δεν θα καθαρίσει 100%. Άρα, ταμποναριστά και χαρτάκι. Ποτέ με πετσέτα. Δεν είναι ποτέ καθαρή για να σκουπίσεις το πρόσωπό σου. 3. Δεν ξεβαφόμαστε ποτέ με μαντιλάκια. Όχι, όχι, όχι. Κορίτσια μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα μαντιλάκια δεν ξεβάφουν σε βάθος. Τα σαπούνια δεν ξεβάφουν σε βάθος. Το μόνο που μπορεί να βγάλει από μέσα από τους πόρους το make-up, τις πούδρες, τις κρέμες και όλα αυτά, είναι κάτι λιπαρό. Γιατί όταν κάτι λιπαρό, όπως το make-up, μπαίνει μέσα στους πόρους μας, ο μόνος τρόπος για να το βγάλουμε από μέσα από τους πόρους είναι με μια λιπαρή ουσία. Και αυτό τι είναι? Το γαλάκτωμα. Αλλά εσύ θα γυρίσεις και θα μου πεις, μα με το γαλάκτωμα είμαι πολύ λιπαρή. Ναι, γι' αυτό ακριβώς πρέπει να συμπληρώσεις με λοσιόν. 4. Δεν πλένουμε ποτέ το σώμα μας με σφουγγάρι. Ή, αν θες να το πλύνεις δε και καλά με σφουγγάρι, το σφουγγάρι πρέπει μετά ακριβώς από το μπάνιο να μείνει έξω, είτε να στεγνώσει έξω στον ήλιο, είτε κάπου πάνω σε ένα καλοριφέρ. Δεν πρέπει ποτέ να μένει μέσα στο μπάνιο και να πλένεται και να ξαναπλένεται από όποιον μπαίνει μέσα στο μπάνιο. Γιατί έτσι γεμίζει βακτήρια, μικρόβια και μύκητες και όλα αυτά που θα καταλήξουν φυσικά στο σώμα σου. 5. Εντάξει, that awkward moment, γιατί θα μιλήσουμε για το καζανάκι της τουαλέτας. Λοιπόν, όταν τραβάς το καζανάκι της τουαλέτας, να προσέχεις σε παρακαλώ, πολύ προσοχή, πάντα το καπάκι πρέπει να είναι κλειστό. Γιατί όλα αυτά που βρίσκονται εκεί μέσα, από το πάτημα του καζανακίου, από το πάτημα του καζανακίου, τι θα γίνει, θα πεταχτούν προς τα έξω, δηλαδή μικρόβια, όλα τα προηγούμενα που έχω πει, βακτήρια, μύκητες, και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν? Μέχρι την οδοντόβουρτσά σου, ναι, δεν θα το πιστέψεις, κι όμως μπορούν να φτάσουν μέχρι και την οδοντόβουρτσά σου. Οπότε πάντα κλείνουμε το καπάκι της τουαλέτας. 6. Οι πετσέτες του μπάνιου δεν πρέπει να μένουν ποτέ μα ποτέ, όπως είπαμε, βρεγμένες μέσα στο μπάνιο. Γιατί γεμίζουν μικρόβια, μπορεί να μουχλιάσουν και μετά όλα αυτά, ξαναλέω, καταλήγουν στο σώμα μας. Είναι ακριβώς το ίδιο με το σφουγγάρι. 7. Δεν κάνει να κάνουμε κάθε μα κάθε μέρα μπάνιο με αφρόλουτρο. Είναι η συχνή αιτία για δερματικά προβλήματα. Και όταν λέω δερματικά προβλήματα, εννοώ είτε έξεμα είτε δερματίτιδα, που είναι παρόμοια στάδια. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει, όπως και με το σαπούνι, να κάνουμε υπερκατανάλωση στο σώμα μας. Το δέρμα μας έχει λιπαρές ουσίες οι οποίες πρέπει να μένουν πάνω στο δέρμα. Δυστυχώς κάποιοι δεν το γνωρίζουμε και κάνουμε συνεχώς μπάνιο. 8.
ξηραφάκι χρησιμοποιείται 3 με 4 φορές, όχι παραπάνω. Και από τη στιγμή που θα το χρησιμοποιήσεις, δεν το αφήνεις μέσα στο μπάνιο, προφανώς να αναπτύξει ό,τι είναι να αναπτύξει. Ξυρίζεσαι, το βγάζεις έξω, το στεγνώνεις είτε με το πιστολάκι είτε με κάτι, αφού το έχεις ξεπλύνει εννοείται και είναι πεντακάθαρο, και μετά το επαναχρησιμοποιείς όταν είναι στεγνό. Ποτέ δεν το αφήνουμε μέσα στο μπάνιο. 9. Κάτι που ίσως κάνουμε όλοι είναι αφήνουμε την οδοντόβρουτσα να ακουμπήσει πάνω στο μπάγκο της βρύσης. Είναι τέρμα λάθος, γιατί αν σκεφτείς ότι τι έχει πάνω ο πάγκος της βρύσης, το πόσο μικρόβια έχει πάνω από τα χέρια μας, από όλα αυτά, και εσύ μετά αυτό θα το πάρεις και το βάλεις στο στόμα σου, πραγματικά όχι, please not, όχι. 10η και τελευταία για σήμερα συμβουλή είναι κάτι που αφορά το μακιγιάζ εννοείται και θα το άφηνα προφανώς τελευταίο, και μιλάμε για τα πινέλα. Πινέλα του μακιγιάζ, τα παιδιά μου, πρέπει οπωσδήποτε να πλένονται, ειδικά, μα ειδικά αυτά που έχουν πάνω λιπαρές ουσίες, κανονικά πρέπει να πλένονται σε καθημερινή βάση. Γιατί αναπτύσσουν 8 κιλά μικρόβια, σε κιλά τα μικρόβια τα μετράω, και είναι πάρα πολύ κακό, ειδικά αν έχετε δερματικά προβλήματα, ακμή, κάτι, οτιδήποτε, να τα ξαναχρησιμοποιείτε, γιατί μπορείτε να κάνετε επιμόλυνση. Ελπίζω να σας βοήθησα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν θέλετε να κάνω και άλλα τέτοια βιντεάκια έτσι πληροφοριακά και που βοηθούν στην καλύτερη καθημερινή μας ζωή, να μου το γράψετε από κάτω. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!